όμως ας επικεντρωθούμε σε αυτά που τα κορίτσια μας έχουν ετοιμάσει για το σημερινό task, για τη σημερινή δοκιμασία που ελπίζω να πάρει άριστα. Εύχομαι. Πάμε! Ρωτάτε είναι ότι εσείς τώρα που μας βλέπετε, από όπου και αν μας βλέπετε, έχετε ήδη δει την νικήτρια του My Style Rocks. Εσείς θα επιλέξετε ποιο θα είναι αυτό το κορίτσι. Αυτά που πέρασαν εδώ μπροστά σας μόλις τώρα θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ και βεβαίως τον τίτλο της Βασίλισσας του Στυλ στο My Style Rocks. Θέλω να πω ότι είναι κουρασμένες, θέλω να πω ότι έχουν και στρεσαριστεί, έχουν και το άγχος τους, έχουν την αγωνία τους. Προηγουμένως, ανεβαίνοντας να πάρουμε τις θέσεις μας, είδα την Αμάντα, της λέω πάρα πολύ ωραίο αυτό που φοράς, αλλά είχατε τρία πράγματα πάνω σας και έχει ξεχάσει το ένα. Είχε έρθει χωρίς κασκόλ το κορίτσι. Αχ, λέει συγγνώμη, να τρέξω μέσα. Είναι σε κατάσταση ροκ. Πού είναι το αγαπημένο μου, Χριστιανάκη μου, είσαι καλύτερα? Είμαι καλύτερα, ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα πίσω, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, έχεις χάσει κάποιες μέρες, έχεις μια μηδενική βαθμολογία από αυτές τις μέρες και όλο αυτό λίγο είναι ζόρικο. Ναι. Είσαι όμως καλύτερα τώρα. Είμαι πολύ καλύτερα. Μπράβο σου. Πού, η Μόρτα. Μόρτα μου, υποψήφια προς αποχώρηση, συνεχίζεις. Ναι. Δεν ξέρω, θα κάνετε αυτή την ανατροπή εσύ η Χριστιανά στο 90 ή όχι, τι λες? Ελπίζω. Ωραία. Έχει πάρει το παλιό καλό ύφος του Σεπτεμβρίου η Μορτασία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό αν με ρωτάς. Ωραία. Αν θεωρήσουμε ότι σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένη για μία νίκη. Ναι. Εσύ το ίδιο, Χριστιανά μου, έτσι.